Δεν πρόλαβε να μου φανεί τόσο λαμπερό, επειδή ήμουν ακριβώς πίσω από όλο αυτό και έβλεπα την διαδικασία που να γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι με θάμπωσε ποτέ. Δεν σε θάμπωσε ποτέ. Όχι, όχι. Ίσα και όταν μπήκα πια στο χώρο μετά, μπήκα πάρα πολύ ομαλά και σχεδόν έτοιμος, άπειρος σαν ηθοποιός τελείως. Δηλαδή, αλλά πρώτα ξεκίνησα. Εμπειρία, ναι, ήξερα που πατούσα και που βρισκόμουν. Ακριβώς. Το θέατρο πώς ήρθε στη ζωή σου, ενώ ήταν η πρώτη σου επιλογή με το που τελείωσε το σχολείο. Πρώτα ξεκίνησα να εργάζομαι τηλεοπτικά. Ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά? Η απαγορευμένη αγάπη στο Μέγκα. Α, ναι. Εκεί. Εκεί είχα κάνει ένα πάρα πολύ μικρό ρόλο. Και πόσα χρόνια έχει αυτό τώρα? Ήταν το 2006, αν δεν κάνω λάθος. 5 με 6, κάτι τέτοιο. Ναι. Και ήμουν τόσο άπειρος που δεν, πραγματικά εκεί, γιατί ξέρεις, άλλο να βρίσκεσαι σε ένα χώρο και πίσω από τις κάμερες, αλλά μπροστά αλλάζει το πράγμα. Το σκηνικό τελείως. Δηλαδή δεν ξέρεις την αμόρφωση, την κοντινότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Και λέω, τέλος, δεν ξανά δουλέψω ποτέ. Θυμάσαι το πρώτο σου γύρισμα? Το θυμάμαι και είχα καθυστερήσει κιόλας να πάω στο πρώτο σου γύρισμα. Μία ώρα, γιατί αρρώστησε ένας φίλος μου, ήμασταν διακοπές, αρρώστησε ένας φίλος μου και πρέπει να τον πάμε στο νοσοκομείο να τον τρέξουμε. Και γι' αυτό το λόγο καθυστέρησα. Και λέω, πρώτο μου γύρισμα και καθυστέρησα. Λέω, δεν ξεκίνησε καλά το πράγμα. Ήσουν τουλάχιστον διαβασμένος? Δεν χρειάστηκε να είμαι διαβασμένος. Κάναμε κάτι χορευτικά για ένα τρέιλερ. Ήταν. Α, για τρέιλερ. Για το τρέιλερ τη σειρά ήταν όλο αυτό. Mm. Σε πίστεψαν όταν είπες ότι αρρώστησε ο φίλος μου? Εγώ θα το πίστευα. Και εγώ θα με πίστευα. Είναι δικαιολογία τύπου άργησα γιατί είχε λαϊκή στην Αττική Οδό και είχαν κλείσει το δρόμο. Και όμως, ναι. Και όμως είναι αλήθεια αυτό που συνέβη. Αρρώστησε πολύ και έπρεπε να τον πάμε στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα, γιατί ήμασταν στην Εύβοια κάπου για ελεύθερο κάμπινγκ και έπρεπε να τον τρέξουμε το φίλο μας. Κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ, ε? Ναι. Μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή φανατικά. Όχι φανατικά, αλλά μία εβδομάδα κάθε καλοκαίρι, με το τελευταίο καλοκαίρι που μας πέρασε, δεν πήγα, δεν μπόρεσα να πάω. Αλλά είναι έτσι ένας τρόπος αποσυμπίεσης και να γίνεις ένα με τη φύση που μας λείπει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι εκεί ηρεμώ πραγματικά. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που σου λείπουν, παιδί μου, στο ελεύθερο κάμπινγκ. Τι?